Αγαπητές φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Νόρμαν Ράσελ, έναν μεγάλο ειδικό σε όλο τον κόσμο για την πατρολογία και για τη σύγχρονη θεολογία. Κύριε Ράσελ, έχετε γράψει για την θέωση, είναι το μεγάλο σας έργο, και ήθελα να σας ρωτήσω η θεολογία της θεώσεως τι μπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο. Υπάρχει ενδιαφέρον στη Δύση για αυτό το θέμα? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη Δύση. Και η αιτία είναι διότι οι προτεστάντες της Αμερικής ζητούν μια άλλη μορφή θεολογική συζήτηση για τη σωτηρία. Είχαν μια ιδέα σωτηρίας για πολλά χρόνια εκφρασμένη σε νομικές κατηγορίες. Justification by faith. Και τώρα κοιτάζουν να ξεπεράσουν αυτό τον περιορισμένο τρόπο συζητήσεως της σωτηρίας και έχουν μάθει ότι η θέωση τους δίνει την προοπτική που έχουν ανάγκη. Αυτό όλο άρχισε από το 2004, όταν στο Drew University στην Αμερική έγινε μια συνεδρίαση για τη θέωση και για πρώτη φορά, και ήταν σχεδόν όλοι προτεστάντες, και ήταν και ο πατήρ Andrew Louth ήταν εκεί, και από εκεί άρχισε μια κίνηση, νομίζω. Λίγο νωρίτερα μπορώ να πω ότι στη σχολή του Τουόμο Μάνερμαν στη Φιλανδία, μια λουθεριανή θεολογική σχολή, εκεί είχαν αρχίσει να μελετήσουν μια άλλη άποψη της σκέψης του Λούθερ για τη θέωση. Γιατί βέβαια ο Λούθερ κληρονόμησε από την Καθολική Εκκλησία, φυσικά ήταν καθολικός, ανήκουσε σε καθολικό, όχι μοναχός ακριβώς, αλλά ανήκουσε σε καθολικό τάγμα και ήξερε πολύ καλά την λατινική λειτουργία, και η λατινική λειτουργία μιλάει για τη θέωση, προπαντός τα τροπάρια τα Χριστούγεννα που χρησιμοποιούνται τα Χριστούγεννα, και γνώριζε αυτή την ιδέα, και αυτή η σχολή του Όμο Μάνερμαν πρότεινε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την σκέψη του Λούθερ υπό το φως της διδασκαλίας της θέωσης. Και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση από τον Προτεσταντισμό που στο Drew University που μεγάλωσε εκεί, κατά σύμπτωση το δικό μου το βιβλίο για τη θέωση στους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας κυκλοφόρησε τον ίδιο χρόνο. Και έτσι αυτά τα πράγματα μαζί έχουν μια μεγάλη επιρροή στη σκέψη σε αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες προπαντός. Από εκεί έρχεται, τι να πω, η δύναμη για αυτή την κίνηση, για αυτό το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον πού έγκυται, τι βρίσκουν στην θεωρία της θεώσεως και στη θεολογία της θεώσεως που το θεωρούν σημαντικό? Που θεωρούν σημαντικό, τι βρίσκουν στη θεολογία της θεώσεως που δεν υπήρχε στην παράδοσή τους ή το θεωρούν πολύ σημαντικό σήμερα? Βρίσκουν μια ιδέα της σωτηρίας που είναι πιο ευρεία, που δεν είναι περιορισμένη από ιδεολογία. Αυτό είναι σημαντικό και εξηγεί τη χριστιανική πίστη, την πίστη των Αποστόλων, την πίστη του Ευαγγελίου, την εξηγεί σε ένα
σε μια πολύ μεγάλη σκηνή από, από νωρίτερα. Δηλαδή, είχαν, τώρα κυκλοφορούν βιβλία τώρα πρόσφατα του Ben Blackwell, «Θέωση στον Άγιο Παύλο». Andrew Byers, «Η θέωση στον Άγιο, στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη». Και άλλα παρόμοια βιβλία. Γνωρίζουν, διότι στο βιβλίο μου το είχα τονίσει, ότι η λεξικολογία της θέωσεως αρχίζει, η λέξη θέωσης βέβαια ανήκει στον 4ο αιώνα. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος που έφτιαξε αυτή τη λέξη για λογοτεχνικούς λόγους, γιατί είχε, μιλούσε για ανάβαση και ήθελε μια λέξη, ανάβαση και θέωση, ανάβαση και θέωση. Στο 363, στην διατριβή του ενάντια του τον Ιουλιανό, τον Αποστάτη. Αλλά γνωρίζουμε όλοι τώρα ότι αυτή δεν ήταν μια νέα ιδέα που εισχωρήσανε. Είναι, εκφράζει κάτι από την βιβλική περίοδο και μελετούν τη θέωση στο Ευαγγέλιο, στην Παλιά Διαθήκη και στους πατέρες της, των πρώτων αιώνων. Είναι, η θέωση είναι για αυτούς, για τον αγγλόφωνο κόσμο, είναι σαν μια ελευθέρωση από τις παλιές κατηγορίες σχολαστικές κατηγορίες των Προτεστάντων και των Καθολικών. Το φιλοκαλικό ρεύμα, το ρεύμα της μέλης φιλοκαλίας, έχει επιδράσει σχετικά. Αυτό είναι ένα άλλο ρεύμα πολύ σημαντικό και έχει μια επίδραση που φτάνει έξω από την Ακαδημία. Διαβάζεται από σοβαρούς χριστιανούς και μη χριστιανούς που θέλουν να εξελίξουν την πνευματική του ζωή. Φιλοκαλία και πώς το λένε ελληνικά, «The way of the pilgrim», οι περιπέτειες του προσκυνητού. Του προσκυνητού, και αυτό που μιλάει πολύ για την φιλοκαλία. Για πρώτη φορά ο ευρύτερος λαός κατάλαβε κάτι από την φιλοκαλία, από τις περιπέτειες ενός προσκυνητού, από ένα μυθιστόρημα, «Franny and Zoe» του Salinger, που κυκλοφόρησε πάρα πολύ καλά. Και η θέωση έχει περάσει μέσα στην την λεγόμενη «New Age Spirituality», με αυτόν τον τρόπο. Πώς θα ορίζατε τι είναι η θέωση στους πατέρες, ή μπορεί να υπάρξει ένας παρόμοιος ορισμός? Και οι πατέρες το ήβραν πολύ δύσκολο να ορίσουν αυτό το θέμα. Ο πρώτος όρος είναι του Αγίου, Αγίου Διονυσίου του Αρειοπαγίτη, που λέει ότι η θέωση είναι η αφομοίωση στο Θεό όσο το δυνατόν. Δηλαδή, παίρνει μια φράση από τον Πλάτων, από τον διάλογο, από τον Τιμαίο, παίρνει μια φράση και λέει, αυτή είναι η θέωσης. Αυτή είναι ένα είδος της θέωσης. Η θέωσης είναι αφομοίωση προς το Θεό, αλλά είναι το αποτέλεσμα της χριστιανικής ζωής. Και είναι ο τελικός σκοπός μας. Είναι κάτι που δίνει σημασία στην ζωή μας. Διότι είμαστε συνοδό προς την θέωση. Αυτό μας δίνει ένα πλαίσιο για τη ζωή μας και μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τον θάνατο. Να φτάσουμε όπως λέει ο να περάσουμε, όπως λέει ο κ. Γιαναράς, να περάσουμε, με βάση το Μάξιμο βέβαια, να περάσουμε από τον τρόπο της φύσεως στον τρόπο της υπάρξεως.
και της Θείας Υπάρξεως, αλλά το ωραίο πράγμα της διδασκαλίας της Θεώσεως είναι βασισμένη και στην λεξιολογία της συμμετοχής. Η συμμετοχής, μέθεξης στα αρχαία, μέθεξης σημαίνει ότι όταν υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει αυτό που συμμετέχεται και αυτό που συμμετέχει. Υπάρχουν πάντα δύο όροι υπάρχουν και θα πει ότι γίνεται μια ένωση πάρα πολύ στενή, αλλά τα δύο μένουν δύο. Δεν σμίγονται και χάνονται σε μια οντότητα. Και οι πατέρες μιλούσαν για τη θέωση σαν ανάβαση προς ένωση με το Θεό, σαν ξεπέρασμα την πεπερασμένη κατάσταση της ζωής μας εδώ, και χρησιμοποιούσαν μια τεχνική λεξιολογία συνήθως, αλλά είναι, το είδα εγώ προσωπικά στις έρευνες μου, ότι ο Γρηγόριος Παναμάς, παραδείγματα, τον Σαχάρη, χρησιμοποιεί την διαφορά ανάμεσα την ουσία του Θεού και την ενέργεια του Θεού, να εξηγήσει πώς μπορούμε να συμμετέξουμε στο Θεό, αλλά ο Θεός μένει ακόμα χώρια, ουσία μένει, ενώ στην ενέργεια μπορούμε να λάβουμε μέρος στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι ο Θεός ο Θεός που είναι εν ενέργεια μεταξύ μας. Αλλά ως επίσκοπος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης μιλεί στο πίμνιο του, δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λεξιολογία καθόλου. Μιλεί για τη θέωση, αλλά η θέωση είναι να συμμετέξουμε στην Θεία Ευχαριστία, στη γιορτή της Μεταμορφώσεως, να συμμετέξουμε στο φως του Χριστού, στο Θείο φως του Χριστού. Μιλάει πολύ απλά και εξηγεί πώς, και είναι καλό παράδειγμα για μας, πώς να ξεπεράσουμε τα όρια της ζωής μας, της ανθρωπινής μας ζωής εδώ. Αυτή η θεολογία της Θεώσεως εντάσσεται και στο φιλοκαλικό πνεύμα, το οποίο έχει διάδοση στην Δύση τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι, γιατί βρίσκουμε αυτό, το βρίσκουμε προπαντός στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου και των ησυχαστών του 14ου αιώνα. Υπάρχει και μια, στο βιβλίο μου που θα κυκλοφορήσει σύντομα, που λέγεται «Theosis and Religion», μιλώ για ένα ρεύμα που έρχεται από τον εσωτερισμό, από την εσωτερική, από την εσωτερική παράδοση, και φτάνει, τη βλέπουμε πολύ καθαρά στην Αναγέννηση, στον 16ο αιώνα, στην Αναγέννηση, όταν πολλοί μιλάνε για τον Giovanni Pico della Mirandola, έχει σπουδάσει τα ερμετικά κείμενα και την Καβάλα των Εβραίων, περνάει στους Γερμανούς, τους μυστικούς, σαν τον Ιάκωβ Μπέρμα, από αυτούς τους Ρώσους τον Φλορένσκι, τον Μπουλγάκοφ, και από αυτούς γυρνάει, έρχεται στο Παρίσι ύστερα από την Επανάσταση, και αυτό είναι ένα άλλο ρεύμα που παίζει ρόλο στην εφεύρεση της Θεώσεως σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Η επιρροή των Ρώσων θεολόγων. Αυτό είναι. Και άλλο είναι η θέωση στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης μελετήθηκε πιο πολύ στη Δύση παρά στην Ανατολή. Και
ο Αλβέρτος, ο Μέγας Αλβέρτος, ο δάσκαλος του Ακινάτου, έγραψε σχόλια σε όλα τα βιβλία του Αγίου Διονυσίου που είχαν μεταφραστεί από τον Εριγένα, από τον ένατο αιώνα. Ναι. Δεν ξέρω πώς αυτά τα ονόματα εκφράζονται. Τον λέμε Ιωάννης Κότο Εριγένη. Εριγένη, επίσης. Ναι. Ο Ακενάτης έμαθε κάτι από τον Αλβέρτο, κάτι, αλλά όχι πάρα πολύ. Αλλά περνά από τον Αλβέρτο στο μαθητή του Έκχαρτ και από τον Μάιστερ Έκχαρτ έχουμε την γερμανική μυστική παράδοση. Και αυτή, επίσης και σε αυτή την παράδοση υπάρχει ένα καινούριο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι σαν ένα ρεύμα που τρέχει μέσα στο μεγάλο ποταμό της Θεώσεως για τους μοντέρνους. Βλέπετε στον αγγλόφωνο χώρο θεολογικές φωνές που δίνουν μια ελπίδα ότι αυτή η θεολογία, η φιλοκαλλική και της Θεώσεως ξαναζεί σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στον απλό χριστιανό ακόμα. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει, ναι, ναι. Γιατί είναι τόσο, αυτό το κίνημα είναι τόσο ευρύ τώρα στην Αμερική. Στην Αμερική έμαθα πρόσφατα ότι έχουν 10.000 καθηγητές στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Οι καθηγητές θεολογίας, θρησκείας, είναι πιο πολύ από 10.000. Δηλαδή είναι κάτι για τους Ευρωπαίους, κάτι εντυπωσιακό. Επομένως, θα λέγαμε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές, όπως και η θεολογία, βρίσκονται σε ακμή ή σε ύφεση στον αγγλόφωνο χώρο. Έχουμε μια περίοδο ανθίσεως ή, ας πούμε, ύφεσης, έτσι, ελάττωσης. Ίσως και τα δύο. Και τα δύο. Ίσως και τα δύο, γιατί έχουμε μια ελάττωση και στην Οξφόρδη, που η θεολογία ήταν η πιο μεγάλη σχολή μια φορά στην Οξφόρδη, στη μεσαιωνική εποχή. Τώρα αλλάξανε το όνομα, είναι Theology and Religious Studies, κάτι. Και αυτό το θέμα Religious Studies είναι το πιο συνηθισμένο τώρα. Έχουν αλλάξει σε πολλά πανεπιστήμια, δεν μιλάνε για θεολογία, αλλά Religious Studies. Αυτό θα πει η θεολογία γίνεται μια θρησκεία, όπως εξηγεί ο Γιάννος. Γίνεται μια θρησκεία που μπορείς να μελετήσεις σαν επιστημονικό αντικείμενο. Γιατί έχει όρια και είναι μια διανοητικό σύστημα συμπεριφοράς κτλ. Οι πατερικές σπουδές έγιναν ένα τμήμα της, όπως είπαμε νωρίτερα, της σπουδές της Ιστέρας Αρχαιότητας. Όταν με τιμήσανε και με κάμανε επιτίμιο ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από ευγνωμοσύνη πρότεινα να διδάξω, χωρίς λεφτά, να διδάξω κάτι πατερικά θέματα σε όσους ενδιαφέρονται. Μου είπαν όχι, δεν έχει ανάγκη τώρα, γιατί το πτυχίο της θεολογίας τώρα δεν είναι υποχρεωτικό να ούτε να ξέρεις ελληνικά, ούτε να σπουδάσεις τους πατέρες. Λατινικά, ούτε ελληνικά, ούτε να σπουδάσεις τους πατέρες για να πάρεις πτυχίο της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο της,
της Ορθόδης. Για μένα ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Αλλά, συγγνώμη, ναι, όπως είπαμε, όχι και ναι, η άλλη πλευρά είναι που υπάρχουν πολλοί λαϊκοί που ψάχνουν για κάτι και πολλές φορές βρίσκουν αυτό το κάτι στη θέωση που δεν είναι, η θέωση δεν είναι, δεν είναι κανόνες ζωής, δεν είναι, ενώ συμπεριλαμβάνει κανόνες βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος υπερβάσεως του εαυτού. Υπάρχουν χειμώνα που λένε πρέπει να έχεις πνευματικό πατέρα. Ναι. Αλλά είναι πολλοί στη Δύση που δεν δίνουν σημασία σε αυτό. Ενώ ο Μητροπολίτης Κάλιστος είχε μια μεγάλη πελατεία, ας πούμε, προπαντός προσιλήτες στην Ορθοδοξία και τους συμβούλευε, αλλά διότι το γνωρίζω καλά, ξέρω, είμαι σίγουρος ότι τους συμβούλευε με γλύκα, με... Ναι. Πραΐτητα. Δεν το... ναι, ο κίνδυνος είναι ο γεροντισμός όταν όταν ο πνευματικός πατέρας επιμένει αυτό. Ναι. Θυμάμαι όταν έγινε Ορθόδοξος, με έχρισε ο Μητροπολίτης Κάρεστος και πήγαινα στο σπίτι του κάθε εβδομάδα για δύο μήνες και επιτέλους το πράγμα που κράτησα στο νου μου από αυτά που είπα και που τόνιζε είναι δεν πρέπει να είσαι φανατικός. Όταν του ρώτησα αυτό για την νηστεία, για αυτό, για το άλλο, πάντα έλεγε δεν πρέπει να είσαι φανατικός. Και στη Δύση που ζούνε, πώς ζούνε αυτή τη ζωή. Είναι πολλοί που λένε την προσευχή του Ιησού. Η προσευχή του Ιησού είναι μόνο ένα μέρος του ησυχασμού, αλλά είναι το μέρος που το έχουν πάρει πιο πολύ. Γιατί είναι ο μη θεολογικός μορφωμένος μπορεί να το καταλάβει αυτό πολύ εύκολα. Υπάρχει αυτό το σχήμα, από τη μία έχουμε τον ησυχασμό και από την άλλη έχουμε τον ορθολογισμό. Όμως ναι, οι εκκλησίες ήταν ενωμένες επί χίλια χρόνια και ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί ύστερα από και χίλια χρόνια κοινής εκκλησιαστικής πορείας. Σήμερα πιστεύετε μπορεί να γίνει μια σύνθεση ανάμεσα στον ησυχασμό και τον ορθολογισμό? Ναι, διότι έχω ακούσει ότι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ότι ορθολογισμός έχει αυξηθεί πάλι. Αλλά δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Γρηγόριος Παλαμάς ο ίδιος δεν είχε εχθρότητα προς τη Δύση. Έγραψε βέβαια ενάντιον του Φιλιόκρα. Βέβαια και στη Φλωρεντία, γιατί πήγανε σχεδόν όλοι οι δεσποτάδες της Ορθοδοξίας πήγανε στη Φλωρεντία, γιατί νομίζανε ότι βασικά είμαστε μια εκκλησία. Υπάρχουν μερικές διαστροφές των Λατίνων που όταν τους εξηγήσουμε τι είναι, θα τις δεχτούν και όλα θα είναι εντάξει. Έτσι νομίσανε. Εγώ βλέπω το σχισμό, ότι ο καθεαυτού σχισμός ήρθε πολύ αργά. Πολύ αργά ήρθε. Διότι ο Παλαμάς ο ίδιος έστειλε τα έργα του στο πέρα, στους Δομινικανούς, να πάρει τη γνώμη τους. Τι νομίζουν, και έστειλε, και στον, ξέρουμε από τον Ακίνδυνο ότι έστειλε
και τα έργα του στον, πώς λέγεται, του νοσοκομείου, the Knights Hospital, στη Ρόδο, δηλαδή έστειλε τα έργα του στη Ρόδο. Στους Ιωαννίτες που λέμε. Στους Ιωαννίτες υπότες. Ιωαννίτες υπότες. Ναι. Το δύσκολο πράγμα είναι ότι οι αντιησυχαστές έγιναν Λατίνοι και πολλοί έγιναν, μερικοί έγιναν Δομενικανοί. Η Ρώμη πήρε τη γνώση του, την ιδέα του ησυχασμού και του η λέξη παλαμισμό δεν υπήρχε τότε, αλλά του πήρε από τον Ανδρέα Χρυσοβέργη, τον αρχιεπίσκοπο της Ρόδου, που ήταν Έλληνας, που έγινε Δομενικανός. Πήρανε μια ιδέα από τους εχθρούς του εμφυλίου πολέμου των Ορθοδόξων. Αυτός ήταν εμφύλιος πόλεμος, θεολογικός πόλεμος. Και αυτοί που φύγανε και έγιναν Δομενικανοί, έδωσαν τη δική τους την εκδοχή των ιδεών του Παλαμά. Αλλά ήτανε, να πηδήξουμε λίγο χρόνο, η κυριότερη εποχή ήταν στον 17ο αιώνα. Στον 17ο αιώνα, μετά το συμβούλιο του Trent, Council of Trent, 1580, η Καθολική Εκκλησία πήρε μια ομολογητική στάση ενάντια του Προτεσταντισμού. Ήταν η εποχή των Confessions of Faith, πώς το λένε ελληνικά. Ομολογίες πίστεως. Και από τότε, προπαντός οι Δομενικανοί και οι Ιεσουίτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αρχίσανε μια μεγάλη προσπάθεια να προσελητήσουν τους Ορθόδοξους στον Λατινικό Καθολισμό. Και τότε ήταν που η Συρία χωρίστηκε, το Πατριαρχείο της Συρίας, της Αντιοχίας, χώρισε σε δύο. Η Μελκίτ Κατολίκ πήγανε σε ένα μέρος και ήταν τότε, μόνο τότε, το 1755, που η Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη είπε, όρισε ότι το βάπτισμα των Καθολικών δεν ισχύει. Μόνο τότε. Και ήταν από αυτή τη στιγμή που το σχίσμα αρχίζει, κατά τη γνώμη μου. Από τότε. Και αν μιλούμε για τον Γρηγόριο Παλαμά, ο Μάρταν Ζουζί ήταν ένας Αυγουστινιανός της de l'Assomption, Αυγουστινιάν de l'Assomption. Ανήκουσε σε ένα τάγμα, η εργασία τους ήταν να προδέψουν τον προσελητισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτούς είναι που, από όσο μπορούσα να καταλάβω από τις έρευνες μου, αυτός, ο Ζουζί, ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη παλαμισμό. Και πήρε μια στάση ενάντια της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, διότι οι Ορθόδοξοι λέγανε ότι οι Καθολικοί έχουνε νέα δόγματα, έχουν εφευρέσει νέα δόγματα, λέγανε οι Ορθόδοξοι. Και ο Ζουζί ήθελε να δείξει ότι και οι Ορθόδοξοι έχουν τιμήσει νέα δόγματα. Και αυτό το δόγμα το έβαλε το όνομα παλαμισμό. Και είπε τότε ότι ο παλαμισμός, φυσικά κανείς δεν πιστεύει τώρα στον παλαμισμό, αλλά και οι Ορθόδοξοι έχουν αυτή την τάση
να βγάλουν νέα δόγματα, να μην πούνε ότι μόνο εμείς οι καθολικοί βγάζουμε νέα δόγματα. Και αυτή η εργασία του Ζουζί, ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή στη Ρώμη, αυτή η ιδέα του Ζουζί ήταν η αφορμή για τις πρώτες επιστημονικές σπουδές για τον Παλαμά, να βρουν μια απάντηση στον Ζουζί. Δηλαδή, οι πρώτες του Κύπριαν Κέρν, του Παρισίου, του Δημήτρου Στανιλόη, αυτές ήταν οι πρώτες, και ύστερα, λίγο αργότερα, του Ζαν Μάιοντορφ. Γι' αυτό το σχίσμα είναι κάτι ιδεολογικό, πολεμικό, αλλά κατά τη γνώμη μου ταρδίβ. Όψιμο. Όψιμο. Ναι. Όψιμο, ναι. Δίνω μια εικόνα με πολύ, όπως λένε στα αγγλικά, με πολύ φαρδιά βούρτσα. Βέβαια, στη Φλωρεντία, ενώ όλοι οι επίσκοποι, οι Ορθόδοξοι επίσκοποι, εκτός από τον Μάρκο τον Ευγενικό, όλοι υπογράψανε. Και υπογράψανε όχι διότι ήταν πιεσμένοι από τον αυτοκράτορα, υπογράψανε διότι δεν είχαν, όπως ο Βυσσάρων είπε, δεν μπορούμε πια να υποστηρίξουμε τη δική μας τη θέση πια. Αυτή πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και ο φίλος μου ο Ρίτσαρντ Πράις είπε, ένας λόγος γι' αυτό ήταν ότι οι Έλληνες, ότι οι Ορθόδοξοι νομίζανε, ήταν πεπισμένοι ότι οι Λατίνοι πατέρες και οι Έλληνες πατέρες διδάσκανε το ίδιο πράγμα. Όταν φέρνανε, και οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, δεν ξέρανε τους Λατίνους πατέρες όμως. Και όταν φέρνανε τα κείμενα, τα λατινικά κείμενα, και διαβάζανε στη σύνοδο, οι Ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να ελέγξουν αυτά τα κείμενα, και ο καθηγητής Ρίτσαρντ Πράις είπε ότι υπήρχαν λάθη και διαστροφές στα κείμενα που αν τις ήξεραν οι Ορθόδοξοι θα μπορούσαν να βρούνε επιχειρήματα ενάντιον αυτό που λέγανε οι Λατίνοι. Και αυτό είναι ένα λόγος γιατί έγινε η συμφωνία των Ορθοδόξων και Λατίνων στη Φλωρεντία. Μόνο ο Μάρκος Ευγενικός ήξερε ότι όχι, αυτό δεν ταιριάζει με την πίστη μας. Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Νομίζω, ναι. Νομίζω το New Age Spirituality που έχει αγκαλιάσει αυτή την ιδέα της θέωσης είναι από αυτό το δρόμο. Ακριβώς. Ήρθε. Και δεν έχει πολύ να κάνει με τους πατέρες. Δεν έχει. Είναι μόνο μια προσωπική, ιδιωτική... Ατομική. Ναι. Μια ατομική πνευματικότητα. Μια ατομική πνευματικότητα, ακριβώς. Μια πνευματικότητα του εαυτού, όπως λέει το New Age. Ναι. Η New Age Spirituality. Και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στο βιβλίο που θα βγει. Αυτό βρίσκεται στο ρεύμα, ναι, στο ρεύμα της σκέψης για τη θέωση που περνάει από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Μάξιμο τον Ομολογητή, που μιλούν για έκσταση
και είναι μια ερωτική αυτοϋπέρβαση. Ναι, mm-hmm. ναι. Ορισμένοι πατέρες το βλέπουν έτσι. Είναι μειοψηφία. Νομίζω διότι οι περισσότεροι οι πατέρες, οι Ορθόδοξοι πατέρες, το ενδιαφέρον τους ήταν το ενδιαφέρον τους ήταν αλλού. Ήταν να εξηγήσουν, ήταν στην τριαδολογία και στην χριστολογία. Mm. Είναι οι λίγοι οι πατέρες που μιλούν για για το πρόσωπο. Mm. Όχι για το άτομο, αλλά για το πρόσωπο. Είναι λίγοι. Θα κυκλοφορήσει σύντομα ένα βιβλίο μεταθανατικό, πώς το λέτε, το μεταθάνατο βιβλίο του Ιωάννη Ζιζιούλα, που είναι για την εσχατολογία. Και αυτός βασίζεται πολύ στον Ειρηναίο και τον Μάξιμο. Προπαντός στον Ειρηναίο και στον Μάξιμο. Οι πατέρες είναι για τους Ορθόδοξους στη Βυζαντινή εποχή, οι πατέρες ήταν ορισμένα πρόσωπα, ήταν αυτοί που μας βοηθούσαν να καταλάβουμε την Αγία Τριάδα και την ένωση των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτοί ήταν οι πατέρες. Τώρα λέμε πατέρες όλους τους συγγραφέας της χριστιανικής παράδοσης, που δεν ήταν αιρετικοί, όλοι λέγονται πατέρες, αλλά ο Ειρηναίος ποτέ δεν ήταν πατέρας. Αναγνωρίστηκε πρόσφατα δηλαδή. Mm-hmm. Το κείμενο του, το βιβλίο του στα ελληνικά δεν υπάρχουν πια. Mm-hmm. Μόνο στην λατινική μετάφραση. Στη λατινική έκδοση. Ναι. Ναι. Ο Ειρηναίος, ο Ιγνάτιος, νομίζω ότι ο Ιγνάτιος διαβαζόταν, αναφέρεται. Νομίζω ότι ο Παλαμάς αναφέρεται σε εκείνη τη φράση του Ιγνατίου, ο αίρος μου σταυρώνεται. Αλλά το καταλαβαίνει ότι ο αίρος του είναι ο Χριστός. Mm. Δεν είναι αυτή την εκστατική ιδέα του αίρωτος. Οι πατέρες, όταν διαβάζεις όταν διαβάζεις τους τόμους των συνόδων του 14ου αιώνα, έχουν πατερικά κύματα στο τέλος. Είναι ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριλλος, ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Μάξιμος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, ο οποίος αργά αναγνωρίστηκε πατέρας της Εκκλησίας, μόνο στον 12ο αιώνα, και λίγοι άλλοι, αλλά πολύ λίγοι άλλοι. Mm. Οι πατέρες ήταν ένα σώμα συγγραφέων, ένα σώμα που υποστήριζαν την Ορθόδοξη πίστη. Η πνευματική παράδοση ήταν πιο πολύ στα μοναστήρια. Mm. Στα μοναστήρια ήταν. Ενώ στη Δύση ο Άγιος Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης πολύ διαβάστηκε, πάρα πολύ, mm-hmm. στη Δύση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι ίσως πιο πολύ από την Ανατολή. Αυτή είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι στον αγγλόφωνο κόσμο οι πατέρες μελετούνται μόνο σαν ιστορικά πρόσωπα. Και δεν ζητάνε τι μπορούμε να πάρουμε τώρα από αυτό που διδάσκουν. Είναι, ενώ η ελληνική άποψη, προπαντός την αποκαλούμενη νεοπατερική κίνηση, είναι ότι σκεπτόμαστε πέρα των πατέρων, αλλά με τον νου των πατέρων. Και αυτή είναι ένας πολύ καλός κανόνας, νομίζω, διότι οι πατέρες μας διδάσκουν όχι μόνο τι είναι
η χριστιανή πίστη, αλλά και τι δεν είναι η πίστη μας και τι δεν είναι. Και εφιστάνουν την προσοχή μας στις διαστροφές που η ψυχολογική μας ανασφάλεια φέρνει στην πίστη. Ότι μπορούμε να σωθούμε μόνο σαν άτομα, παραδείγματος χάρη. Και γι' αυτό πρέπει, είναι σαν ένα... Οι πατέρες είναι σαν ένα έλεγχο στη σκέψη μας. Αν προσπαθούμε να θεολογήσουμε σήμερα. Ο Παντελής Καλετζίδης και ο θεολογικός μοντερνισμός είναι... τον Καλετζίδη τον αγαπώ πολύ, είναι φίλος. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να δώσουν πιο πολύ προσοχή στους πατέρες. Γιατί οι πατέρες μας κάποτε μας λένε όχι από εκεί, όχι από εκεί, αυτό δεν φτάνει σε καλό τέλος. Ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα τόσα προβλήματα που δεν υπήρχαν. Γι' αυτό δεν μπορούμε μόνο να μεταφέρουμε τα κείμενα των πατέρων και να πούμε αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά με το νου, το πνεύμα. Με το πνεύμα, ναι, καλύτερα. Με το πνεύμα. Συγγνώμη, δεν έχω συζητήσει αυτά τα πράγματα πριν στα ελληνικά και έτσι δεν ξέρω την λεξολογία τόσο καλά. Συνδέεται, διότι η θέωση μας δίνει μια εικόνα του σκοπού της ζωής μας, το τέλος της ζωής μας. Η θέωση είναι μια... Συμμετέχουμε στη ζωή του Θεού, στη Θεία Ζωή, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα σωθούμε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα εν σχέση, σε σχέση με το Θεό. Η θέωση είναι... ορίζεται με πολλές φράσεις, αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Τώρα η εσχατολογία είναι αυτή την κατάσταση του πληρώματος των παντών. Και αυτό το βιβλίο του Ζιζιούλα που αναφέρθηκα στο βιβλίο του Ζιζιούλα που θα βγει σε λίγο, γιατί μιλάει για την εσχατολογία, όχι κάτι που έρχεται από πίσω μας και φτάνει, έρχεται και φτάνει στο τέλος. Είναι κάτι που υπάρχει και έρχεται προς εμάς το τέλος. Η εσχατολογία είναι να προδέψουμε σε αυτό τον στόχο που έχουμε ως χριστιανοί. Μπορεί να είναι κάθε στιγμή, γιατί πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας, κάθε ζωή, κάθε στιγμή.